Καλησπέρα σας, λέγομαι Ιωαννίδης Κωνσταντίνος. Είχα τη χαρά και την τιμή να μεταβώ με το Eurotour στο Antwerp, στην Ανβέρσα, με τον αξιόλογο συνάδελφο τον κύριο Τάκο. Εγώ είμαι από την Κόρινθο, ο κύριος Τάκος είναι από την Κομωτινή. Καταρχήν, να εκφράσω και εγώ τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στο ΙΜΟΠ και στην Αστέλας. Να δείξω πού είναι η Ανβέρσα, γιατί ενδεχομένως κάποιος να μην ξέρει, όπως δεν ήξερα εγώ πριν πάω. Το Βέλγιο, οι Βρυξέλλες και η Ανβέρσα είναι στα βόρεια, είναι μια ιστορική πόλη. Πρόκειται για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι. Έχουν πρόσβαση στα πλοία μέσα από τα κανάλια τους εκεί. Μια άποψη της Ανβέρσας από ψηλά φαίνεται το ιστορικό κέντρο με τον καθεδρικό ναό, πλατείες κλπ. Τα χρώματα αδικούν τη φωτογραφία και πάλι φαίνεται ο καθεδρικός ναός της Ανβέρσας. Εδώ φαίνονται τα κλασικά μεσαιωνικά κτίρια, τα οποία είναι γύρω-γύρω από τις πλατείες τους. Έτσι, να αναφέρω μια κύμα τελευταίως και ούτως ή άλλως ό,τι καθυστέρηση είχε να γίνει, έγινε, ότι κάθε κτίριο, όλα αυτά τα κτίρια έχουν χτιστεί το μεσαίωνα και κάθε κτίριο είναι της κάθε... είναι συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιήθηκε κατά το μεσαίωνα, και πάνω στην κορυφή έχουν θηρεό, το οποίο είναι το σύμβολο της συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας. Βεβαίως η μπύρα στο Βέλγιο είναι πάρα πολύ ωραία και την προτείνω σε όποιον τυχόν επισκεφτεί εκείνες τις περιοχές. Και αφού δείξω άλλη μία φωτογραφία, να περάσω τώρα στην ουσία και για ποιο λόγο πήγαμε εκεί με τον κύριο Τάκο. Επισκεφτήκαμε την Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική της Ανβέρσας. Το αρχικό λέξο είναι UCA, Universität Ziegenhuis Antwerpen. Διευθυντής είναι ο καθηγητής ο Ζαν-Ζακ Βεντάλε, ο οποίος εξειδικεύεται και είναι πολυγραφότατος σε τομείς νευρουρολογίας, επανορθωτικής και λειτουργικής ουρολογίας. Το προσωπικό της κλινικής, το ιατρικό προσωπικό, είναι ο διευθυντής, είναι δύο επιμελητές, ο Dr. Μπένι Φερχόιντεν, ο οποίος ασχολείται με τους τομείς της ανδρολογίας, δυστυχώς απουσίαζε σαν αορτική άδεια, ο Dr. Lucien Hux, ο οποίος ασχολείται με ογκολογία, τρεις ειδικευόμενοι και δύο πτυχιακοί φοιτητές, για τους οποίους θα ήθελα να τονίσω ότι δουλεύουν κανονικά και κάνουν ό,τι κάνει ο ειδικευόμενος πρώτου και δεύτερου έτους στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της κλινικής. Ξεχωριστά εξωτερικά ιατρία. Αναεπιμελητή, αναεξειδίκευση. Αυτό που είπε και ένας συνάδελφος προηγουμένως, δεν κάνουν όλοι όλα. Η διενέργεια βίντεο ουροδυναμικών μελετών σε καθημερινή βάση. Άλλωστε, αυτό είναι και που κάνει αυτή τη συγκεκριμένη κλινική γνωστή παγκοσμίως. Λειτουργεί νευρο-ουρολογικό τμήμα. Γίνονται νευροφυσιολογικοί έλεγχοι του ουροποιητικού με έλεγχο αισθητικότητας με ηλεκτρικά ερεθίσματα στα άκρα, στο περίνιο και το ξεχωριστό, στο ουροθύλιο της ουροτόχου κύστης. Λειτουργεί φυσιοθεραπευτικό τμήμα, το οποίο είναι σε συνεργασία και σε συνάφεια, δηλαδή βρίσκεται εγγύς της κλινικής, όπου αντιμετωπίζονται θέματα ακράτειας ούρων κοπράνων, δυσπαρεύνειας και πυελικό πόνο από φυσιοθεραπευτή εξειδικευμένο. Στην όλη διαδικασία υπάρχει δυνατότητα και εξυπηρετούνται και παιδιατρικοί ασθενείς. Η Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική υποστηρίζει ακόμα ουρολογικά το πρότυπο κέντρο τραυματιολογίας και αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα κέντρο φυσιατρικής αποκατάστασης ουσιαστικά, το οποίο βρίσκεται στις Βρυξέλλες και δύο φορές τη βδομάδα, τη μία ο καθηγητής, την άλλη ένας εκπρόσωπός του, ένας συνεργάτης του. Δύο φορές τη βδομάδα λοιπόν πηγαίνει στέλεχος της κλινικής και κάνει ουροδυναμικούς ελέγχους ή μικρά χειρουργία στο συγκεκριμένο κέντρο φυσικής ιατρικής αποκατάστασης. Ακόμα, ανά 15 ημερό οργανώνεται κλινική πυελικού εδάφους στο UCA, για να θυμόμαστε το αρκτικό λέξο αν κάπου το συναντήσουμε στο διαδίκτυο. Στην κλινική πυελικού εδάφους ουσιαστικά πρόκειται για ένα ιατρικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει ουρολόγος, γυναικολόγος, γαστρεντερολόγος και φυσιοθεραπευτής. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανακούσει, εκεί το άκουσα, δυστυχώς δεν είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε να λειτουργεί αυτή η κλινική του πυελικού εδάφους, αλλά όπως μας την περιέγραψαν, είναι πραγματικά μια ιδέα πρωτότυπη και ιδιαίτερα ελκυστική. Τι μας εντυπωσίασε? Το οργανόγραμμα της κλινικής. Ακούστηκε για τους προηγούμενους συναδέλφους. Άλλο, η καθολική αντιμετώπιση του ασθενούς από την είσοδό του μέσα στο νοσοκομείο μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του. Ο ασθενής δεν αφήνεται στην τύχη του. Είναι patient friendly, ας πούμε, η όλη διαδικασία της νοσηλείας. Πλήρως μηχανογραφημένος φάκελος του ασθενούς. Πρόσβαση σε όλα τα επίσημα αρχεία μέσω του δικτύου του νοσοκομείου και μέσω του διαδικτύου. Δεν υπάρχει πια φάκελος ασθενούς. Υπάρχουν όλα σε υπολογιστή. Ο φάκελος είναι ηλεκτρονικός, οι εξετάσεις ηλεκτρονικές.
Τα φιλμ της Αξονικής, όλα, 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 όλα ηλεκτρονικά. Το βιβλίο χειρουργείων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αρχιτεκτονική του νοσοκομείου. Έτσι, το νοσοκομείο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που είναι φιλικό προς τον χρήστη και προς τον, επαγγελματία υγείας. Πολύ σημαντικό. Φιλόξενη διάθεση. Χαμόγελο από υγειονομικό προσωπικό αλλά και από τους ασθενείς. Ότι η σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού, το ξέρουμε, είναι αμφίδρομη, ο ένας χαμογελάει στον άλλον. Για τους ασθενείς, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Υπήρχαν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι δέχτηκαν να γίνει όλη η εξέτασή τους στην αγγλική γλώσσα για να μπορούμε να συμμετέχουμε ο κύριος Τάκος και εγώ. Το χαμόγελο. Φαίνεται ο καθηγητής ο Βαντάλε με μια συναδέλφισσα. Το λάπτοπ το οποίο ακολουθεί στην επίσκεψη, όπου από εκεί περνούνται επί τόπου όλες οι οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και περνούνται στο δίκτυο του νοσοκομείου. Εδώ δεν έβαλα τη φωτογραφία για να δείτε εμένα, αλλά για να δείτε τους δύο υπολογιστές στην αίθουσα του χειρουργείου. Αριστερά είναι ο υπολογιστής της αίθουσας χειρουργείου, που εκεί είναι και το βιβλίο ασθενών και ο φάκελος και το βιβλίο χειρουργείου και τα πάντα. Και εδώ είναι ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πάλι πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και είναι ενσωματωμένος στο αναισθησιολογικό μηχάνημα. Ο κύριος Τάκος σε ένα από τους διαδρόμους του νοσοκομείου, το οποίο είναι σε έναν τοίχο, ο οποίος είναι με περίτεχνο τρόπο. Ναι, τελειώνω. Γιατί να συμμετέχω στο Eurotour, τι κέρδισα? Αφομοίωση εργασιακής κουλτούρας. Γνωριμία με την οργανωτική δομή. Επίλυση απορριών σχετικά με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Απομυθοποίηση επιστημονικών προτύπων του εξωτερικού. Θα ήθελα να σταθώ λίγο εδώ, πολύ γρήγορα, και να πω ότι είμαστε καλοί γιατροί. Έτσι, τίποτα άλλο. Ιδέες σχετικά με την οργάνωση αντίστοιχων εξειδικευμένων τμήματων στην Ελλάδα. Κλινική πυελικού εδάφους, λειτουργία φυσιοθεραπευτικού τμήματος, είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν δεν τα βλέπαμε εκεί, δεν θα σκεφτόμασταν από μόνοι μας. Στίχημα για μας, η τροποποίηση και η συνεχεία κατά το δυνατόν εφαρμογή θετικών προτύπων, επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών. Και η όλη διαδικασία έκλεισε με μια ευχάριστη στιγμή που μας κάλεσε σε γεύμα μετά τη συζύγου του καθηγητής ο κ. Βαντάλη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και η τελευταία παρουσίαση θα είναι από το Πόρτο της Πορτογαλίας. Παρακαλώ. Είναι και οι δύο συνάδελφοι εδώ. Καλησπέρα, Γεωργιά. Ονομάζομαι Ζώνας Κωνσταντίνος. Έρχομαι από το νοσοκομείο της Ρόδου, είμαι επιμελητής εκεί. Και είχαμε και εμείς την χαρά και την τιμή να, μέσω του Eurotour προγράμματος, να επισκεφτούμε το Πόρτο. Εγώ και ο κύριος Ορέστης Πορφύρης, ο οποίος είναι επιμελητής στο Ασκληπιό της Βούλας. Της Σπάρτης, ναι. Εδώ ήταν στη Βούλα. Ήταν γραμμένο εκεί. Λίγα λόγια για το κέντρο της Αριστείας. Πρόκειται για μια ιατρική σχολή, η οποία διευθύνεται η ουρολογική κλινική από τον γνωστό καθηγητή, τον Φρανσίσκο Κρούς, ο οποίος είχε μαζί του και το supervisor που ήταν σε εμάς το δεξί μας χέρι, ο κύριος καθηγητής και αυτός Παύλο Ντίνης. Πρόκειται για μια κλινική η οποία καλύπτει όλες τις πλευρές της σύγχρονης ουρολογίας, από ουρολογία μέχρι ενδοσκοπική ουρολογία, γυναικολογική ουρολογία, που είναι και η πιο γνωστή κλινική της Πορτογαλίας για αυτό το πράγμα, μέχρι και μεταμοσχεύσεις. Έχει ένα αξιόλογο αριθμό ουρολόγων και ένα πολύ καλό εξοπλισμό. Διαθέτει 35 κλίνες με πολύ καλές συνθήκες διαμονής, δηλαδή οι περισσότεροι θάλαμοι είναι δίκλινοι, τρίκλινοι. Θα έλεγα ότι όταν πήγαμε εκεί πέρα, η φιλοξενία ήταν πέραν πάρα πολύ καλή, ήταν υποδειγματική. Όλοι μας υποδεχτήκανε με χαμόγελο και με τα καλύτερα λόγια. Ίσως ήταν και αυτοί νότιοι Ευρωπαίοι, οπότε ήταν και μέσα στην κρίση και καταλαβαίνετε, είχαν και αυτοί τα δικά τους. Στη μια φωτογραφία φαίνεται η ιατρική σχολή και εδώ είμαστε με τον κύριο Παύλο Ντίνης, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του συνεδρίου του Βόρειο-Πορτογαλικού Συνεδρίου Ουρολογικού Φάσματος. Τι μας εντυπωσίασε? Ότι πρόκειται για ένα ενεργό χώρο έρευνας και κλινικών δοκιμών για ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις, έχοντας βέβαια
είναι γνωστή σε όλη την Πορτογαλία και θα λέγα γενικότερα στην Ευρώπη. Η οργάνωση που έχει η κλινική, η συνεργασία που έχουν πολλές ειδικότητες μεταξύ τους και βέβαια η εργατικότητα. Το τι μας φάνηκε χρήσιμο για μετά δεν θα διαφοροποιηθώ από άλλους ομιλητές. Γενικά είναι η γνωριμία με τη δομή και τη λειτουργία του κέντρου σε ένα διαφορετικό σύστημα. Το σύστημά τους ενδιαφέρει, βέβαια όχι ως αντί της Γερμανίας και της Αγγλίας, αλλά διαφέρει από το δικό μας. Εμείς, για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι η Πορτογαλία είναι νούμερο 2 παγκοσμίως στις μεταμοσχεύσεις, μετά την Ισπανία. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που πήραμε για προσεγγίσεις και σκέψεις και τεχνικές γνωστών συναδέλφων, είδαμε τους κορυφαίους στην περιοχή εκεί, στη ριζική προστατεκτομή, στη διαδερμική νεφρολιθοτριψία κλπ. Και γενικά είχαμε μια πολύ καλή επαφή με τους συναδέλφους. Εδώ στη φωτογραφία είμαστε σχεδόν με τον καθηγητή, τον προφέσορ, δεν φαίνεται καλά, τον προφέσορ Κρούς και με το υπόλοιπο προσωπικό. Γιατί να συμμετέχω, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, με απλά λόγια. Τι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, να το πω και αυτό. Θα μπορούσε να ήταν περισσότερο εξειδικευμένο, δηλαδή να πήγαινε στο Πόρτο κάποιος που θα τον ενδιέφερε η νευρολογία, στο Μόναχο θα τον ενδιέφερε η λαπαροσκοπική για παράδειγμα. Και μια πιθανή μεγαλύτερη διάρκεια θα βοηθούσε περισσότερο. Αυτά κατά τη δική μου άποψη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το ΙΜΟΠ για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετέχω. Προσωπικά αποκόμισα το πώς λειτουργεί ένα διαφορετικό σύστημα από το δικό μας, το οποίο θα μπορούσα να πω όμως σαν περιβάλλον εργασίας το βρήκα πολύ αξιόλογο για τους γιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστεύω ότι η κλινική πήγα σε μια κλινική που έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, δηλαδή δεν έκανε κάποια πρωτοποριακή, όπως είπα, τεχνική, κάποια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση, αλλά μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού ενός μεγάλου μέρους της Βόρειας Πορτογαλίας σε πολύ σημαντικό βαθμό. Μας έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχουμε κι εμείς σε επεμβάσεις, σε μεταμόσχευση νεφρού και σε ριζική προστατεκτομή και ήταν πολύ φιλόξενη και πολύ φιλική απέναντί μας. Προσωπικά πιστεύω ότι με βοήθησε και για τη γνωριμία ενός άλλου συστήματος και για κάποια ερεθίσματα για περαιτέρω συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και ο τελευταίος ομιλητής, αν έχετε την καλοσύνη, θα μας μιλήσει για το ανώβερο. Άρα σε μια χώρα σαν την Πορτογαλία, με τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς, αποδεικνύεται ότι μπορεί να γίνει υψηλωτά του επίπεδου δουλειά σε ένα καλό πανεπιστήμιο.